στο κλίμα της ημέρας, τι γιορτάζουμε σήμερα. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, τον κύριο Ιωάννη Λίλη. Κύριε Λίλη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, από τη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Νίκο. Από τη Θεσσαλονίκη, τι καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πώς είναι ο καιρός? Πολύ λίγο κρύο, γενικά είναι καλός, έχει καλυτερεύσει. Είναι καλός, βέβαια. Λοιπόν, ναι. Αλλά όχι σε την Κρήτη. Σωστά. Τι γιορτάζουμε σήμερα, κύριε Λίλη? Σήμερα, τη μεγάλη εβδομάδα, είναι γνωστό ότι θα κάνουμε τον όρθρο της επόμενης, την προηγούμενη, για να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλη την ακολουθία. Σήμερα Μεγάλη Τρίτη είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης και είναι το πολύ γνωστό τροπάριο της Κασιανής. Αναφέρεται σε μία γυναίκα που συνάντησε ο Κύριος με τους μαθητές του. Αυτή η γυναίκα έτρεξε αμέσως, έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με ένα πανάκριβο μύρο. Παρεξηγήθηκε ο Ιούδας, γιατί να ξοδευτούν τόσα πολλά λεφτά. Είπε ο Κύριος τη φράση, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, εμένα δεν θα με έχετε. Και είναι η αρχή για να πάμε σιγά σιγά στην προδοσία που θα έχουμε αύριο τη Μεγάλη Τετάρτη. Είναι γνωστό ότι το τροπάριο της Κασιανής δεν έχει να κάνει το όνομα Κασιανή με αυτή τη γυναίκα. Η Κασιανή είναι μια μοναχή τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, πολύ μετά την οικονομαχία, που για ένα άλλο περιστατικό έγινε μοναχή και έγραψε αυτό το τροπάριο για αυτή τη γυναίκα που συνάντησε ο Κύριος αυτή τη μέρα. Αυτή η γυναίκα ήταν πόρνη, βέβαια. Έπλυνε τα πόδια και αναφέρονται πολύ ωραία λόγια εκεί, γιατί συνδέουν την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Δηλαδή λέγεται χαρακτηριστικά, θα τα ακούσουμε απόψε, ότι αυτά τα πόδια που έπλυνε η γυναίκα του Κυρίου είναι αυτά που άκουσε η Εύα και ο Αδάμ εκείνο το δειλινό στον κήπο και κρύφτηκαν όταν έκαναν την αμαρτία, θέλοντας να συνδέσει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι αύριο το πρωί, που συνδέεται πάρα πολύ, έχει ξεκινήσει εκκλησιαστικά, είναι η τελευταία προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που κάνουμε. Μεγάλη Πέμπτη θα κάνουμε Θεία Λειτουργία, γιατί παραδόθηκαν τα τίμια δώρα, έγινε ο μυστικός δείπνος. Μεγάλη Παρασκευή η Σταύρωση και Μεγάλο Σάββατο βέβαια η Πρώτη Ανάσταση και το βράδυ Κυριακή. Ουσιαστικά είναι η αρχή για την προδοσία σήμερα εκ μέρους του Ιούδα στον Κύριο. Μάλιστα, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν στην σύγχρονη εποχή, μέσα από την σημερινή ημέρα, ποια είναι, κύριε Λίλη? Το πρώτο είναι βέβαια είναι η φιλανθρωπία, γιατί τίθεται αυτό το θέμα, πώς θα πρέπει να, γιατί να ξοδεύουν τόσα λεφτά. Είναι βέβαια και η διάκριση που υπάρχει, πότε κάνουμε φιλανθρωπία και πώς, όπως είπε και ο Χριστός, εμένα δεν θα με έχετε αυτόν τον καιρό. Ο νηπτήρας που θα έχουμε αύριο, δηλαδή θα πλύνει ο Κύριος τα πόδια όλων των μαθητών. Θα αρνηθεί ο Πέτρος και θα πει ο Κύριος, αν δεν θέλει κάποιος να του πλύνω τα πόδια, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου, πρέπει να φύγει. Γιατί εγώ με αυτή την έννοια είμαι δάσκαλος. Ήρθα να διακονήσω και όχι να διακονηθώ. Δείξατε την Πάτμο προηγουμένως, την Πάτμο αύριο Μεγάλη Τετάρτη, ο νηπτήρας, ο ηγούμενος της Μονής της Πάτμο, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, πλύνει τα πόδια όλων των πατέρων στην αυλή, σε κοινή θέα, ακριβώς για να δείξει αυτή την πράξη που έκανε ο Κύριος, και αυτό γίνεται και στα Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφο. Το μήνυμα είναι η διακονία, η φιλανθρωπία και η προετοιμασία σιγά σιγά για το πάθος του Κυρίου μέχρι τη Σταύρωση. Μάλιστα. Κύριε Λίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή ανάβαση την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.